τιμή και ευθύνη, καθώς γίνομαι και εγώ κομμάτι της σημαντικής προσπάθειας την οποία καταβάλει το Ίδρυμα για την ενίσχυση της εθνικής μας αυτογνωσίας. Η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, με την αναγόρευσή της σε επίτιμη πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών, Ελευθέριος Βενιζέλος, συνεχίζει μια παράδοση που καθιερώθηκε από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του. Στην πρόεδρο της Δημοκρατίας επιδόθηκαν το μετάλλιο του Ιδρύματος και πιστό αντίγραφο της Χρυσής Πένας του Ελευθερίου Βενιζέλου, με την οποία το 1920 υπέγραψε τη Συνθήκη των Σευρών. Στο πρόσωπό σας τιμούμε τον ανώτατο πολιτιακό θεσμό της χώρας μας, αλλά ασφαλώς τιμούμε και τη σύγχρονη γυναίκα. Αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην ιστορική οικία του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ενός πολιτικού οραματιστή που κάποιοι δεν δίστασαν να τον παρομοιάσουν με τον πολύτροπο ομηρικό Οδυσσέα. Σε καιρούς μεταβατικούς, όπως η σημερινή προσήλωση του Ελευθερίου Βενιζέλου στο δημόσιο συμφέρον, ο ανανεωτικός προσανατολισμός του λειτουργούν ως αφετηρία προβληματισμού για το παρόν και το μέλλον, τόνισε η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναφερόμενη στον Εθνάρχη, έκανε λόγο για έναν άνθρωπο της δράσης με ατσάλινη θέληση, αλλά και μεσογειακή λεπτότητα, με μια δύναμη που δεν κραυγάζει, αλλά τίνει αδιάκοπα στο στόχο της. Ήταν αριστοκρατικός και συνάμα λαϊκός. Συναισθηματικός και ταυτόχρονα απρόσιτος. Δημοκρατικός και κατά καιρούς αυταρχικός. Μια εκρηκτική προσωπικότητα που αντιστέκεται σε κάθε εύκολο προσδιορισμό. Στην προσφώνησή του, ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών, Ελευθέριος Βενιζέλος, Νίκος Παπαδάκης, αναφέρθηκε στις σημαντικές κατακτήσεις της διαδρομής της κυρίας Σακελαροπούλου ως πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σε μια πρωτόγνωρη συγκυρία για την ανθρωπότητα, με τις παρεμβάσεις σας και τις δημόσιες τοποθετήσεις σας, πάντοτε με λόγο διαυγή και μεστό περιεχομένου, άμεσο και συναισθηματικό, έχετε πετύχει να εκφράζετε το δημόσιο αίσθημα. Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος στη Χαλέπα, παρουσία εκπροσώπων τοπικών και πολιτικών αρχών. Αυτό το έργο το οποίο κάνουν όλη αυτή την περίοδο αναδεικνύουν το μεγάλο έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι πολύ σημαντικό για το Ίδρυμα και επίσης αποδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο εξωστρεφές είναι το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το παρελθόν, δεν είναι ένα έργο μουσιακής αναδίφησης, αλλά έχει να κάνει και με το σήμερα της πατρίδας μας, με την εξέλιξη των θεσμών της. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στο σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα, που λειτουργεί ως μουσείο. Στο βιβλίο επισκεπτών έγραψε για τον μεγάλο πολιτικό, τον οραματιστή για την πατρίδα μας, για το κράτος δικαίου, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, όλα τα μεγάλα που σχεδίασε και πραγματοποίησε. Νωρίτερα, η πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης.